Χριστό, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας στα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Είμαστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε από το ΙΓ, το 13ο κεφάλαιο και το 24 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 860, κεφάλαιο ΙΓ, 13ο κεφάλαιο και εδάφιο 24. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς λέγον: «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, ως της έσπηρε καλό σπόρον εν το αγρό αυτού. Αλλά ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθαν ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σίτου και ανεχώρησε. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και έκαμε καρπόν, τότε εφάνισαν και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπαν προς αυτόν: «Κύριε, καλόν σπόρον δεν έσπηρες εν το αγρό σου, πότε λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Ο δε είπε προς αυτούς: «Εχθρός άνθρωπος, έκαμε τούτο. Οι δε δούλοι είπαν προς αυτόν: «Θέλεις λοιπόν να υπάγομεν και να συλλέξομεν αυτά?» Ο δε είπε: «Ουχή, μήποτε συλλέγονται στα ζυζάνια, εκριζώσετε με ταυτόν των σίτων. Αφήσατε να συναυξάνωσει αφότερα μέχρι του θερισμού. Και εν το καιρό του θερισμού, θέλω οι ποί προς τους θεριστάς, συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε αυτά εις δέσμας, δια να κατακαύσετε αυτά. Τον δε σίτων συνάξατε εις την αποθήκη μου». Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς λέγον: «Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έσπηρεν το αγρό αυτού, το οποίον είναι μεν μικρότερον πάντων των σπερμάτων, όταν όμως αυξηθεί, είναι μεγαλύτερο των λαχάνων και γίνεται δέντρον, ώστε έρχονται τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούσιν εν τις κλάδες αυτού». Άλλην παραβολήν είπε προς αυτούς: «Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με προζύμιον, το οποίο λαβούσα γινή ενέκρυψεν εις 3 μέτρα αλεύρου, έως σου έγινε όλων ένζυμων. Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς δια παραβολούν προς τους όχλους, και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς, δια να πληρωθεί το ρηθέντια του προφήτου, λέγοντος: «Θέλω ανοίξει εν παραβολές το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». Τότε αφήσα στους όχλους, ήλθεν εις την οικίαν ο Ιησούς και προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες: «Εξήγησον εις ημάς την παραβολήν των ζυζανίων του αγρού?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: «Ο σπύρον των καλών σπόρων είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Ο δε καλός σπόρος ούτι είναι η ή της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η του πονηρού. Ο δε εχθρός ως της έσπηρεν αυτά είναι ο διάβολος. Ο δε θερισμός είναι η συντέλεια του αιώνος. Οι δε θεριστέ είναι οι άγγελοι. Καθώς λοιπόν συλλέγονται τα ζυζάνια και κατακαίονται εν πυρή, ούτω θέλει είστε εν τη συντελεία του αιώνος τούτου. Θέλει αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και θέλουσι συλλέξει εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας την ανομίαν, και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι θέλουσι εκλάμψει ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών, ο έχων ότα διανακούει, ας ακούει. Αμήν». Η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να εκπληρώσει το γεγραμμένο Λόγο του Θεού και να αναγγείλει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου σε όλους τους ανθρώπους. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι αν κάποιος δεν τους εξηγήσει. Γι' αυτό και δημιουργούνται απορίες και γι' αυτό και οι άνθρωποι μπερδεύονται, επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν την αιτία των πραγμάτων. Δεν μπορούν να καταλάβουν βασικά το γιατί. Όπως δεν μπορούν να ξέρουν το πώς, με ποιο τρόπο να ενεργήσουν, το πότε, πότε να ενεργήσουν και το τι ακριβώς να κάνουν, γι' αυτό και ο άνθρωπος βρίσκεται πάντοτε σε αμηχανία, γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι άσοφος, επειδή αντί να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ενεργεί διαφορετικά και τα αποτελέσματα στη ζωή του δεν είναι καλά. Αντί να ενεργήσει τη δεδομένη στιγμή, την κατάλληλη στιγμή, ενεργεί νωρίτερα ή αργότερα, με αποτέλεσμα να είναι είτε πολύ νωρίς είτε πολύ αργά και τα αποτελέσματα επίσης να μην είναι καλά. Και επειδή ακριβώς δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και άλλα κάνει από αυτά που χρειάζεται,
και έτσι τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Γι' αυτό και ο άνθρωπος στηρίζεται στην τύχη. Πιστεύει στην τύχη, εμπιστεύεται στην τύχη και ψάχνει να βρει πώς θα είναι καλότυχος και πώς δεν θα είναι κακότυχος. Όμως οι άνθρωποι του Θεού, αυτός που ξέρει το Λόγο του Θεού, δεν πλανιέται από το διάβολο που πλανά την οικουμένη όλη και μιλάει για τύχη, εγώ θα σε κάνω τυχερό και πάρε μια χάντρα και πάρε ένα χαϊμαλί και πάρε και πάρε και πάρε. Δεν πλανιέται και ξέρει ότι επειδή δεν υπάρχει τύχη, κάποιος υπάρχει πίσω από όλα αυτά και ο οποίος ενεργεί κατάλληλα με βάση τη δικαιοσύνη του, όπως αυτή εκφράζεται στο Λόγο του Θεού και δεν είναι τίποτα περισσότερο από το θέλημά του. Αλλά εκτός από αυτά που αφορούν το μέλλον και καθιστούν τον άνθρωπο άσοφο, υπάρχουν και αυτά που αφορούν το παρελθόν, δηλαδή την αιτία των πραγμάτων. Γιατί? Και στην πρώτη παραβολή, την παραβολή του σπορέως, του καλού σπορέως, το ερώτημα το οποίο δημιουργείται είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν πιστεύουν, δεν δέχονται το Λόγο του Θεού, δεν θέλουν το Λόγο του Θεού και πείθονται από άλλα λόγια, ή γιατί ενώ δέχονται το Λόγο του Θεού δεν στεριώνουν, αλλά πολύ γρήγορα φεύγουν, ή γιατί ενώ δέχονται το Λόγο του Θεού δεν καρποφορούν. Και τέλος, γιατί κάποιοι, λίγοι, δέχονται το Λόγο του Θεού και η ζωή τους είναι σε μεγάλη ευλογία και πολύ καλό καρπό. Γιατί? Και με την ωραία αυτή παραβολή του σπορέως, όπου ο Θεός απαγγέλει και αποκαλύπτει πράγματα και κεκριμένα από καταβολής κόσμου, μας εξηγεί ότι η αιτία των πραγμάτων δεν είναι ο Θεός, αλλά η αιτία των πραγμάτων είναι η καρδιά του ανθρώπου. Πώς ακούει το Λόγο του Θεού, τι ακούει και τελικά τι δέχεται και τι παραδέχεται. Αν η καρδιά λοιπόν είναι πατημένη γη, έρχεται ο Λόγος του Θεού και φεύγει. Αν η καρδιά του ανθρώπου έχει πέτρες, δηλαδή έχει πράγματα πάρα πολύ σοβαρά μέσα, ισχυρά, δυνατά, που καθορίζουν τη ζωή του, που προσδιορίζουν τη ζωή του, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα χρήματα, λέω, ή ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη μόρφωση, για τη δουλειά του, και περισσότερο, bodybuilder λέει, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το σώμα του, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ομορφιά του, χτενίζεται και μέχρι ανοησίες, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το μουστάκι του, υπάρχουν κάτι μουστάκια τα οποία είναι πολύ, και λέω, με αυτό ασχολείσαι βρε παιδί μου, είναι πολύ σοβαρό για αυτόν. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα μαλλιά του, του πέφτουνε και πάει να αυτοκτονήσει. Έχει σημασία τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει, και η απάντηση είναι: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, την αιώνια ζωή, τη δικαιοσύνη αυτού, πώς δηλαδή θα πρέπει να περπατάμε για να απολαύσουμε την παρουσία και να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, και όλα τα άλλα τα οποία για τα μάτια του Θεού, για τη χάρη του Θεού, για τα σπλάχνα του Θεού είναι ασήμαντα, θα μας τα προσθέσει. Ακόμη υπάρχουν άνθρωποι, αυτοί είναι που δεν στεριώνουν, που έχουν πέτρες μέσα, έρχεται ο Λόγος του Θεού και όταν πια υπάρχει σύγκριση, ή το Χριστό ή την αρεβωνιαστικιά σου. Έτσι λέει, έχω ακούσει. Μπήκε ένα ζευγάρι, όχι ένα, πολλά. Παίρνει ένα ζευγάρι μέσα στην εκκλησία, το παιδί δέχεται. Η αρεβωνιαστικιά λέει ή εμένα ή το Χριστό. Και εκεί έρχεται το μεγάλο πρόβλημα. Τι θα διαλέξει, την αρεβωνιαστικιά ή το Χριστό? Αν διαλέξει το Χριστό, ο Θεός θα κάνει ευλογία μεγάλη στη ζωή του και έχει κάνει. Αν όμως επιλέξει την αρεβωνιαστικιά του, τα χάνει όλα. Γιατί βλέπει τώρα ότι πρέπει να χάσει. Πρέπει να αφήσει. Για να ακολουθήσει τον Χριστό πρέπει να αφήσει όλα τα άλλα. Όταν όμως όλα τα άλλα ή κάποια από όλα τα άλλα ή ένα από όλα τα άλλα είναι τόσο σοβαρό και δεν μπορείς να τα αφήσεις, υποχρεωτικά αφήνεις τον Χριστό. Φοβούμενος μη τα χάσεις. Η άλλη κατηγορία των ανθρώπων είναι που έχουν αγκάθια τριβόλια, μέριμνες, αγωνίες. Δεν προλαβαίνω να έρθω εκκλησία. Έχω πολλή δουλειά. Πρέπει να διαβάσω τα παιδιά, το σχολείο.
και αρχίζουν και δημιουργούν μετά φαντασιώσεις. Και οι φαντασιώσεις ποια είναι? Παραδείγματος χάρη, μια σοβαρή φαντασίωση, πολλές. Το παιδί γίνεται είδωλο. Θέλω να σπουδάσει, να τελειώσει το πανεπιστήμιο, να πάρει μάστερ, να πάρει ντοκτορά. Μέριμνα, αγωνία. Στο καλύτερο σχολείο, καλύτερος μαθητής. Πόσο πήρες? Δεν πήρες 10 με 3 τόνους, με 2 πήρες. Πω, θλίψεις. Κατήφια. Γιατί να ενδιαφέρονται για την πνευματική υπόσταση του παιδιού, που είναι αιώνια, ενδιαφέρονται για την προσωρινή μόρφωση, που δεν λέω όχι, αλλά την κάνω είδωλο. Έπειτα να είναι όμορφο το παιδί μου. Βέβαια φοράει ότι και ότι. Και καλά για τα παιδιά. Τα είναι για τη γυναίκα, τον άντρα, για το σπίτι. Το σπίτι μου θέλω πρέπει να έχει μόνο περσικά γαλιά. Μόνο περσικά, μόνο. Άμα είναι ελληνικά, μόνο περσικά. Και όταν φωνάζει η αδερφούς, λέει βγάλτε τα παπούτσια σας για να μπείτε μέσα. Οι αδερφοί δεν τα βγάζουν, δεν ξανάρχονται. Μέριμνες, οι αγωνίες, θέλω, επίδειξεις. Και φαντασιώσεις είναι αυτά. Γιατί δεν έχουν νόημα, είναι σαλευόμενα. Ενώ ο χριστιανός τι είναι? Απλώς ως υπεριστερά και φρόνιμος ως το φίδι. Επειδή περιστερά δεν έχει κανένα που να τη διακρίνει στο λίδι, έχει το παγόνι ας πούμε. Έχει εκεί φύλλα, φτερά ωραία. Το περιστέρι είναι απλό, αλλά έχει ωραία χαρακτηριστικά. Έχει ένα σύντροφο. Ζούνε μαζί. Έχει αγαθοσύνη. Είναι το μόνο πτηνό που μπορείς να το πλησιάσεις και να το χαϊδέψεις. Του ρίξεις λίγο ψωμάκι, έρχεται. Κανένα άλλο δεν είναι έτσι. Είχε αγαθοσύνη, είχε απλότητα. Γι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε εν είδη περιστεράς. Και το φίδι είναι φρόνιμο. Δεν ακούγεται, δεν μπορείς να το πιάσεις. Δεν πιάνεται το φίδι. Ο χριστιανός λοιπόν δεν πρέπει να έχει μέριμνες για να καρποφορήσει. Γιατί αν δεν κάνει καρπό, και μάλιστα καλό, δεν στέκεται. Το δέντρο το οποίο δεν κάνει καρπό ή το κλίμα το οποίο δεν κάνει καρπό, τι λέει ο Λόγος του Θεού, το κόβει και το πετάει έξω. Γι' αυτό δεν πρέπει να ησυχάζουμε όταν βλέπουμε τον καρπό μας ότι δεν στέκεται καλά. Αντιθέτως να αγωνιζόμαστε. Και ξαφνικά βλέπουμε κάποιους ανθρώπους, μπαίνουν στην εκκλησία, στεριώνουν, αυξάνουν. Καρπό καλό, καρπό πολύ. Χαρίσματα, λες, τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο? Είναι ευνοημένος από το Θεό? Προσέξτε, είναι, αλλά όχι κατά χάρη, αν και είναι κατά χάρη, όχι με προσωποληψία, αλλά για την καρδιά του. Η καρδιά του δεν πιάνει πράγματα, είναι καθαρή. Η δεύτερη παραβολή είναι η παραβολή των συζανίων. Πολύ σοβαρό. Μία οικογένεια έχει 5 παιδιά. Τα 2 είναι άριστα, τα 3 δεν είναι. Τι συμβαίνει? Γιατί αφού ίδιος πατέρας, ίδια μάνα, ίδιο φαΐ, ίδια λόγια μέσα σε μια εκκλησία. Δίπλα-δίπλα κάθονται. Ο ένας αυξάνει και ευλογείται, ο άλλος μαραζώνει και ταλαιπωρείται. Τι συμβαίνει? Και έρχεται τώρα ο Κύριος μας να μας το εξηγήσει. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο, ο οποίος έσπηρε καλών σπόρων στο δικό του τον αγρό. Και ο αγρός των ανθρώπων, το γεώργιον του Κυρίου, είναι οι άνθρωποι, είναι ο κόσμος. Έσπηρε, λέει, καλών σπόρων. Αλλά ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, ενώ κοιμόντουσαν οι άνθρωποι, ήρθε ο εχθρός και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σίτου και ανεχώρησε. Και εδώ να δώσουμε προσοχή αδερφοί, γιατί ο αγρός του Κυρίου είναι η καρδιά μας, είναι η οικογένειά μας, είναι οι συνεργάτες μας, είναι οι σύνδουλοι μας, είναι η εκκλησία, είναι η συγγένειά μας ακόμη, είναι η δουλειά, το επάγγελμά μας.
Εδώ τώρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή για να καταλάβουμε τα διαφέροντα. Είναι ανάγκη να διακρίνουμε τα διαφέροντα και για τους άλλους, αλλά ιδιαίτερος για τη ζωή μας. Ο σπύρον των καλών σπόρων είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός. Ο Υιός του Θεού του ζώντος και ο Υιός του ανθρώπου. Ο αγρός είναι οι άνθρωποι, ο κόσμος. Και ανάμεσα σε όλους είμαι και εγώ. Και λέει, έσπηρε τον καλό σπόρο, που είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η Βασιλεία των Ουρανών, είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον που το ξέρουμε, αλλά ενώ εκοιμώντο, ήρθε ο διάβολος και έσπηρε κακό σπόρο. Και εκείνο που έχει σημασία τώρα είναι τα αφυτρώσει. Ακούμε το Λόγο του Θεού, εφραίνεται η ψυχή μας, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, τον καταλαβαίνουμε, αλλά ενώ ο Λόγος του Θεού μας λέει αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, εμάς μας πιάνει ο ύπνος και έρχεται τώρα ο διάβολος και σπέρνει πίκρα, παράπονο, αδικία, κατηγόρια, καταλαλιά, ενώ κοιμόμαστε, ενώ είμαστε απρόσεκτοι. Και αρχίζει τώρα και μεγαλώνει μέσα στην καρδιά μας. Ισχύει για όλους, αλλά σήμερα πιστεύω ότι ο Θεός θέλει και εγώ θέλω, αν μου επιτρέπετε, να εστιάσουμε την προσοχή μας στον εαυτό μας. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και μου λέει να αγαπάς τον πλησίον σου και τον αδελφό σου, ειδικά όπως εγώ σε αγάπησα. Από έρχεται ένας κακός πόρος τώρα. Αυτό ναι. Αφού είσαι έξυπνος εσύ. Καταλαβαίνεις. Μπορεί να σε κοροϊδέψει αυτός. Σε υποτιμάει, σε προσβάλλει, που δεν σε αγαπάει. Αυτό όμως συμβαίνει επειδή κοιμάμαι εγώ. Γιατί αν ήμουνα σε αγρύπνια, θα έλεγα ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Ο αδελφός μου και λάθη να κάνει, είναι παιδί του Θεού. Και δεν θα πάω στον ουρανό επειδή αυτός, αν είναι αλήθεια, με προσβάλλει, με υποτιμάει, με ονειδίζει, προσωποληπτεί εις βάρος μου. Δεν θα πάω στον ουρανό επειδή αυτός κάνει ό,τι κάνει για μένα, είτε με αγαπάει είτε δεν με αγαπάει, είτε με προσβάλλει είτε με τιμάει. Και θέλω εδώ να το προσέξουμε, αδερφοί. Η καρδιά του ανθρώπου επιθυμεί τιμή. Ο Σαούλ όταν έπεσε στη μεγάλη ανομία και πήγε ο Σαμουήλ και του είπε «Τι έκανες εκεί? Γιατί δεν έκανες αυτό που είπε ο Θεός?» Ο Σαούλ, ξέρετε τι είπε? «Συγχώρεσέ με, Σαμουήλ, τίμησέ με ενώπιον του Θεού, ενώπιον του λαού». Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι δηλαδή να με τιμήσεις εσύ και εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Να μου πεις μπράβο αδερφέ Γιώργο, πολύ καλά τα κάνεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή το πρόβλημα είναι να μου πεις άντε από εκεί όλα μουσκεμα τα κάνεις, χάλια τα κάνεις. Θυμηθείτε το Σαούλ και το Δαβίδ. Το Σαούλ όταν πήγε και τον έλεγξε ο Σαμουήλ για την ανομία του, ο Σαούλ πληγώθηκε γιατί τον πρόσβαλε και δεν άντεξε να μην τον τιμήσει ενώπιον του λαού. Όταν όμως ο Σιμεή πήγε στο Δαβίδ και του είπε «Καταραμένος να είσαι» και του καταργιότανε και πήγε ο Βησελένη του «Πάρα το κεφάλι». Λέει «Όχι, ο Θεός τον έβαλε». Ο Σαούλ ούτε καν σκέφτηκε για τον Σαμουήλ ότι ο Θεός τον έβαλε να μεταπεινώσει για να μετανοήσω. Γιατί? Γιατί δεν ήταν άγρυπνος να δεχθεί το σπόρο του Χριστού και δέχτηκε το σπόρο του διαβόλου. Ο Δαβίδ όμως ήταν έτοιμος, άγρυπνος, προσεκτικός, δεν κοιμότανε. Και δεν δέχτηκε το σπόρο του διαβόλου από τον Αβυσσέ, το στρατηγό του.
που λένε του κόψω το κεφάλι. Αλλά και αργότερα, όταν επέστρεψε βασιλιάς ο Δαβίδ, πάλι ο Αβυσέ του λέει του κόψω το κεφάλι. Δεν δέχτηκε το σπόρο του διαβόλου, γιατί ήταν άγρυπνος. Αλλά τι μεταξύ εμού και σου η αίτηση ερουίας. Στην πρώτη φορά λέει ο Θεός τον έβαλε να με καταράτε. Την άλλη φορά λέει ο Θεός με έκανε βασιλιά και εγώ την εξουσία μου θα την χαλαλήσω για να τον τιμωρήσω. Μη γέννητο. Είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πάρα πολύ σοβαρό γεγονός να μην κοιμόμαστε σε αυτά που ακούμε, να προσέχουμε πώς ακούμε, τι ακούμε και ιδιαιτέρως τις εισηγήσεις του διαβόλου, ο οποίος δεν έχει καμία εξουσία στα παιδιά του Θεού, ούτε να τα αγγίξει, ούτε να τα καμία. Ένα πράγμα του έχει δοθεί. Ένα. Να εισηγείτε. Να μεθοδεύετε την πλάνη. Το ξαναλέω για να το καταλάβουμε. Να το καταλάβουμε όλοι μας. Να μεθοδεύετε την πλάνη, κατηγορώντας ο κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα ο διάβολος, να μεθοδεύετε την πλάνη κατηγορών σε εμάς τους αδελφούς μας, στους αδελφούς μας εμάς, σε εμάς το Θεό και στο Θεό εμάς. Και μέσα αν ο άνθρωπος είναι απροσεκτός φυτρώνουνε ζυζάνια, τα οποία στην αρχή δεν φαίνονται, γιατί ο άνθρωπος συνεχίζει να εργάζεται κανονικά. Συνεχίζει να έρχεται εκκλησία, αλλά μέσα το ζυζάνιο αυξάνει. Και ο λόγος του Θεού αυξάνει. Και το ζυζάνιο αυξάνει. Αλλά το ζυζάνιο συμπνίγει το λόγο και γίνεται άκαρπος ο λόγος. Είναι λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, πάρα πολύ σοβαρό να είμαστε προσεκτικοί. Να είμαστε προσεκτικοί στις εισηγήσεις του διαβόλου. Εγώ πρέπει να σας ομολογήσω από προσωπική εμπειρία και πρέπει να το κάνω αυτό. Πολλές φορές έχει συμβεί από αρχής της πίστης μου να έρχονται τέτοιες εισηγήσεις στη ζωή μου. Θυμάμαι την πρώτη φορά που συνέβη αυτό. Κάτι είχε γίνει μεταξύ εμού και ενός αδελφού. Όχι τίποτα σοβαρό. Και ανέβηκε ο αδερφός στον άμβονα, είπε κάτι και εγώ είπα για μένα το λέει και θύμωσα. Και πάω την άλλη μέρα στην εκκλησία και λέει ο δούλος του Θεού, αν νόμιζες λέει ότι εχθές ο Κήρυκας μίλαγε για σένα, λάθος κάνεις. Ο Χριστός μίλαγε για σένα. Και τρόμαξα. Και τρόμαξα. Και από τότε δεν δέχομαι καμία τέτοιου είδους εισήγηση. Και απολαμβάνω τον έλεγχο του Θεού. Μιλάει κάποιος αυστηρά. Ακούω με μεγαλύτερη προσοχή. Και δεν συνδυάζω, ξέρει μου, πετούπα, σούπα και τα λέει. Αλλά αντιθέτως λέω, ο Κύριος μιλάει. Και πρέπει να λάβω πολύ σοβαρά υπόψη μου τα λόγια του για να μετανοήσω και να διορθωθώ. Άλλη μεθοδία του εχθρού. Έρχεται κατ' επανάληψη, αλλά θυμάμαι ένα τώρα, μια αδερφή. Λέει, αδερφέ, να σου πω ένα ενύπνιο που είδα. Ψέματα θα πω κάτι άλλο πριν και μετά, όχι ψέματα, λάθος. Ήμουνα καινούριος στο Αίγιο. Και ένας αδελφός καινούριος επίσης, πολύ πιο καινούριος από μένα, βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Και κάτι λέγαμε. Και μου λέει, λάθος κάνεις. Του λέω, δεν κάνω λάθος. Που ξέρεις, μου λέει, εσύ, αφού δεν έχεις Πνεύμα Άγιο. Μου ήρθε να τον πνίξω. Αγρίεψα. Και εκείνη τη στιγμή μου ήρθε μία σκέψη. Λέω, λες να είναι ο Θεός. Και σταμάτησα. Λέω, λες να Θεός μου μιλάει και να μην είναι ο άνθρωπος. Και από τότε έμαθα, όχι καλά, αλλά αρκετά καλά. Όποιος και να με προσβάλλει, αμέσως έρχεται αυτή η σκέψη στο μυαλό μου. Λες να είναι ο Θεός. Και λέω μέσα μου, σε ευχαριστώ Κύριε.
Ακόμη και όταν οδηγώ στο αυτοκίνητο, μπαίνει κάποιος μπροστά μου και δεν προχωράει. Και βιάζομαι. Μου λέει η Άννα, στρίψε, μου λέει, πέρασε εδώ. Της λόγω λες να είναι ο Θεός που τον βάζει αυτόν να πηγαίνει σιγά σιγά για να με γλιτώσει. Είχε έρθει μια αδερφή, η οποία κάτι είχε μαζί μου. Εγώ δεν είχα τίποτα μαζί της, αλλά αυτή είχε κάτι μαζί μου. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό, αδερφοί. Έχουν άνθρωποι κάτι μαζί μου και δεν το έχω καταλάβει εγώ. Και δεν έχω καταλάβει τίποτα εγώ. Γιατί ρε παιδί, δεν πέρασε από το μυαλό μου. Όμως μέσα στο μυαλό του αδερφού ή της αδερφής έχει δημιουργηθεί ολόκληρο σενάριο που όταν το μαθαίνω πέφτω από τα σύννεφα. Γι' αυτό να λέμε αδερφοί, ό,τι έχουμε εμείς στην καρδιά μας να το βγάζουμε. 9 φορές στις 10 είναι λάθος, αλλά και σωστό είναι να είναι, θα το διορθώσει ο Θεός. Το κρατάμε μέσα μας, είναι η σιγής του διαβόλου. Πήγαινε πια στον αδερφό σου. Έχεις κάτι με τον αδερφό σου, πήγαινε τακτοποίησέ το. Αισθάνεσαι ότι έχει κάτι ο αδελφός σου, πήγαινε τακτοποίησέ το. Η αδελφή λοιπόν αυτή είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα μαζί μου. Εγώ δεν είχα καταλάβει τίποτα. Και επειδή είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα, βλέπει ένα ενύπνιο, με είδε, τούμπα. Με φωνάζει λοιπόν, μου λέει, έλα να σου πω τι όνειρο, αλλά αγριεμένη, έλα να σου πω τι όνειρο ειδαχτές. Λέω, τώρα κάτι έχει αυτή με μένα, τι να έχει άραγε. Και μου λέει ένα ενύπνιο, τι να σας πω. Αν το άκουγα εγώ από το Θεό αυτό, θα είχα πεθάνει από το στενοχωριέ μου. Τι κοιτάω καλά καλά, μου λέει, κατάλαβες, μου λέει, τι σου είπα. Λέω, προσευχή σου αδερφή να με βοηθήσει ο Θεός. Ξέρετε πως έγινε το πρόσωπό της? Γλύκανε, ομόρφινε. Και σε λίγες μέρες, χωρίς να της πω τίποτα, τακτοποιήθηκε. Ελευθερώθηκε η αδερφή. Μετά πήγα και τη ρώτησα. Το είχε ξεχάσει κιόλας. Κι εγώ το είχα ξεχάσει. Τι θέλω να πω με αυτό? Μην αφήνουμε στην καρδιά μας, αδελφοί, παράπονα, αλλά να ξέρουμε, γιατί αυτό μας το παραγγέλει, μας το αποκαλύπτει ο Θεός. Άνθρωπος εχθρός φύτεψε ζυζάνια ενώ κοιμόμαστε. Ενώ μας έχει πιάσει ο ύπνος. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην αγαπάς τον αδελφό σου. Και δεν είναι δυνατόν να λες, εγώ τον αγαπάω, αλλά αυτός είναι αχώνευτος. Εγώ τον αγαπάω, αλλά αυτός δεν με αγαπάει. Μη λες έτσι. Ψέματα λες. Και όχι εσύ, ο διάβολος τα λέει. Δεν είναι έτσι. Και θέλω να διαβάσω κάτι που το διάβασα σήμερα. Και πάλι μου κάνει εντύπωση, όπως κάθε φορά μου κάνει εντύπωση ο Λόγος του Θεού. Όποιος εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου, έχουν σφραγίδα. Εάν τώρα εγώ είμαι τέκνο Θεού, γιατί μπορεί τώρα να είμαι και τέκνο διαβόλου, και αν μην έχω καταλάβει τίποτα, εξαρτάται τι έχει φυτρώσει μέσα μου, ζυζάνιο, γιατί τα ζυζάνια είναι τα τέκνα του διαβόλου, ή καλοσπόρος, στάρι, που είναι τα τέκνα του Θεού. Εκ τούτου γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πρώτον, δύο πράγματα είναι τα χαρακτηριστικά. Όποιος δεν πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού, που η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, το κύριο χαρακτηριστικό της είναι αγάπη, συγχωρητικότητα, μακροθυμία. Η αγάπη τα πάντα ανέχεται. Δεν ασχημονεί, δεν φθονεί. Το κύριο χαρακτηριστικό της δικαιοσύνης του Θεού είναι η αγάπη. Γιατί αν δεν ήταν η αγάπη, κανείς από εμάς δεν θα έχει αιώνια ζωή. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που δεν λυπήθηκε τον Υιόν του το μονογενή, αλλά τον έδωσε υπέρ ημών. Γιατί τον έδωσε υπέρ ημών? Επειδή μας αγάπησε. Ο Θεός είναι αγάπη. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αγάπη. Πρώτον λοιπόν, όποιος δεν πράττει δικαιοσύνη δεν είναι τέκνο Θεού. Και δεύτερον, ούτε όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του είναι τέκνο Θεού. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του είναι τέκνο διαβόλου. Και είναι δυνατόν να μην αγαπάω τον αδελφό μου? Βέβαια είναι δυνατόν. Γιατί? Γιατί κάποιος συκοφάντησε στην καρδιά μου τον αδελφό μου, με έπεισε ότι δεν με αγαπάει, με έπεισε ότι δεν με θέλει,
με έπεισε ότι προσωποληπτεί εις βάρος μου, με έπεισε ότι με αδικεί και εκ τούτου εγώ δεν τον αγαπάω. Και αν μεν έχω δίκιο, έχει δίκιο, γιατί πολλές φορές έχει δίκιο ο διάβολος, συκοφαντώντας, δεν βλέπει τις αδυναμίες του ανθρώπου. Και αν έχει δίκιο, και αν έχω δίκιο, πάλι δεν σώζομαι, πάλι είμαι υιός του διαβόλου. Είναι και ο άλλος που δεν με αγαπάει, αλλά είμαι και εγώ που δεν τον αγαπάω. Αλλά αν δεν έχω δίκιο, που συνήθως δεν έχω δίκιο, τότε ο άλλος είναι παιδί του Θεού, αλλά εγώ είμαι παιδί του διαβόλου. Και είναι πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, αυτό που ακούμε σήμερα. Είναι δυνατόν ο αναγεννημένος, ο βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, που διαβάζει το Λόγο του Θεού, που αγωνίζεται, νηστεύει, κάνει θυσίες, να είναι τέκνο διαβόλου? Βέβαια. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι έχουμε ζωή αιώνιο, επειδή αγαπάμε τα αδέλφια μας. Εάν δεν αγαπάμε τα αδέλφια μας, τότε δεν έχουμε ζωή αιώνιο. Και θα αγαπάμε τα αδέλφια μας ό,τι και να είναι. Μία αδερφούλα ήταν πολύ δύσκολη στη ζωή μου και στενοχωριόμουν και δεν ήξερα τι να κάνω και θύμωνα. Και έδειξε στην Άννα ένα ενύπνιο Θεός. Της έδειξε 4 παιδιά που έχουμε. Και το ένα παιδί ήταν πολύ ζώρικο και ατάκτο. Και της είπε ο Θεός, εσύ δεν αγαπάς και τα 4 παιδιά σου? Εγώ δεν αγαπάω όλα τα παιδιά μου. Εσύ δεν αγωνίζεσαι να διορθώσεις και το άτακτο? Αγωνίζεται, έστω αδελφοί, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εάν εγώ είμαι άτακτο παιδί και δεν συμπεριφέρομαι σωστά σε εσένα, καθ' υπόθεση, ένα πρέπει να ξέρεις εσύ, ότι ο Θεός αγωνίζεται να με διορθώσει. Και θα με διορθώσει. Αλλά εσύ, αν δεν το καταλάβεις, ποτέ δεν θα διορθωθείς. Και εγώ από άτακτο παιδί, σκανταλιάρικο και προβληματικό, θα γίνω ευλογημένος, και εσύ από άριστο παιδί, επειδή δεν κατάλαβες την αγάπη του Θεού, θα γίνεις παιδί του διαβόλου. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος του Θεού να γίνει παιδί του διαβόλου? Πάρα πολύ εύκολα. Είναι δυνατόν ο μαθητής του Ιησού Χριστού να παραδώσει τον Χριστό? Πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Θυμηθείτε τον Κάιν και τον Άβελ. Παιδιά γεννημένα από τον Αδάμ και την Εύα μέσα στην παρουσία του Θεού. Και λέει η Γραφή, ο Κάιν όμως, για ακούτε, ο Κάιν όμως δεν ήταν εκ του Θεού. Το διάβασα σήμερα. Ο Κάιν, ουχή καθώς ο Κάιν, ο οποίος ήτο εκ του πονηρού, με αποτέλεσμα έσφαξε τον αδερφό του. Δεν ήταν εκ του Θεού. Γιατί πήγε ο διάβολος και έσπηρε μέσα στην καρδιά του φθόνο για τον αδελφό του τον Άβελ. Είδες, ο Θεός τη δική του προσφορά δέχτηκε. Τον ευλόγησε αυτόν ο Θεός. Τώρα θα πω και κάτι που το έχω ζήσει. Έχω 4 παιδιά. Ξέρετε ότι όταν ήταν μικρά ζήλευαν το ένα στο άλλο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλα τα παιδιά όταν είναι μικρά ζηλεύουν. Τους βάζει η μάνα τους φαΐ. Το ένα κοίταζε πόσο έβαλε σε εκείνον. Έβαλε ίδιο ή του βάλε λίγο πιο πολύ? Του βάλε καλύτερο? Έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Αυτό έκανε και ο Άβελ. Έκανε την καλύτερη προσφορά, τον ευλόγησε ο Θεός. Όχι με προσωποληψία, με πολύ χαρά. Έκανε προσφορά και ο Κάιν, αλλά δεν ήταν ευάρεστη στο Θεό. Δεν ήταν εξ όλης της καρδιάς του. Και ο Κάιν ζήλεψε. Ο Άβελ πρόβατο, ο Κάιν κατσίκι. Ο Άβελ εκ του πατρός του Θεού.
Ο Κάιν εκ του πατρός του διαβόλου. Αδερφοί, σήμερα με πολύ φόβο τα λέω αυτά, αλλά είναι αληθινά. Είναι φοβερό να είμαι στην Εκκλησία και ο Θεός να μου λέει ότι ο πατέρας μου είναι ο διάβολος. Γιατί η καρδιά μου έχει λερωθεί. Είναι βρώμικη. Δεν αγαπάει. Έχει παράπονα. Έχει πίκρα. Και όχι ρίζα, πίκρα. Δεν μπορεί να σταθεί. Αγανακτή. Γονατίζω και το έχω πάθει. Δεν το λέω για σας, για μένα το λέω. Το έχω πάθει. Απ' την πείρα μας μιλάμε. Γονατίζω να προσευχηθώ και δεν μπορώ να προσευχηθώ. Και αυτοδικαιώνομαι. Και ενώ γονατίζω να προσευχηθώ, σκέφτομαι όλο εκείνον ή εκείνους τους αδερφούς. Πού? Και καλά τα αδέλφια που εύκολα τα συγχωρώ, που δεν είναι έτσι, θα εξηγήσω, αλλά μπορεί αυτό να συμβαίνει και με τους συγγενείς. Η αδερφή μου, ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, γιατί το έκανε αυτό? Ενώ ο χριστιανός, ο καλός αδερφή, ξέρει και μακροθυμεί, ξέρει και συγχωρεί, ξέρει και αγαπάει, ξέρει και δικαιολογεί, ξέρει και λέει δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν κατάλαβε. Εγώ μπορεί να μην κατάλαβα. Μου είπε, μπορεί και να μην μου το είπε. Σήμερα με παίρνει ένας αδερφός πολύ καλός και μου λέει, αδερφέ, θέλω να σου πω κάτι. Μου λέει, πες μου αδερφέ μου. Μου είπες κάτι και με στενοχώρησες πολύ. Σήμερα το πρωί έγινε αυτό. Και ενώ διάβαζα αυτά, λέω, σου είπα εγώ κάτι και σε στενοχώρησα, τι σου είπα? Και μου είπε κάτι που αν πράγματι το είχα πει θα ήταν τρομερό. Του λέω, αδερφέ μου, πιστεύεις ότι εγώ μπορούσα να πω τέτοιο πράγμα? Λέει, το πες και με στενοχώρησες πολύ. Του λέω, έλα να σου εξηγήσω, γιατί το θυμάμαι, του λέω, πώς το είπα και τι ακριβώς σου είπα που εσύ δεν το κατάλαβες. Και το εξήγησα ακριβώς και θυμήθηκε ακριβώς τα λόγια μου. Και έκλαψε και μου είπε, συγχώρεσέ με αδερφέ μου, δεν κατάλαβα, αλλιώς το κατάλαβα. Αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μην είμαστε βέβαιοι για τίποτα που έχει σχέση με το κακό. Να αφήνουμε την καρδιά μας βεβαιότητα όταν υπάρχει κάτι που έχει σχέση με το καλό. Το κακό θα σε σκανδαλίσει. Θα σε λυγίσει, θα σε βουλιάξει, θα δημιουργήσει πολλά ζυζάνια με αποτέλεσμα να μετατραπείς. Και όλο το μυστικό είναι ένα, ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι. Ενώ κοιμόντουσαν οι άνθρωποι και δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Ότι ήρθε ο διάβολος και άρχισε και έσπερνε, και έσπερνε, και έσπερνε, και έσπερνε. Αλλά αυτή η παραβολή έχει και ένα άλλο μυστικό. Γιατί ο Θεός δεν κάνει δικαιοσύνη? Γιατί δεν κάνει κρίση? Δεν βλέπει την κακία των ανθρώπων? Γιατί δεν έριξε ένα κεραυνό στον Κάιν όταν έσφαξε τον Άβελ? Πώς έκανε στα Σόδωμα και στα Γόμορα? Μου λέει μια αδερφή, τώρα λέει στις διακοπές εδώ στην Ελλάδα μαζεύονται αμαρτωλοί και κάνουν, λέει, φοβερά πράγματα. Πώς ο Θεός δεν τους καίει, δεν τους καταστρέφει? Εγώ θα το πω πιο απλά, έτσι πως είχε ανεβεί κάποτε στην καρδιά μου, όχι τόσο σκληρά. Γιατί ο Θεός δεν απεμβαίνει, δεν βλέπει την αδικία, αφού είναι κατάφορη η αδικία? Η αδικία των ανθρώπων σε εμάς. Να πω αδικίες μέσα από τη γραφή. Γιατί έσφαξε ο Ηρώδης τον Ιάκωβο? Γιατί επέτρεψε ο Θεός και λιθοβόλησαν τον Στέφανο? Γιατί ο Νέρον έριγνε στα λιοντάρια τους χριστιανούς? Γιατί? Και πήγε ο Κύριος μας στην οικία και πήγαν και οι μαθητές και το ρώτησαν, εξήγησέ μας την παραβολή των ζυζανίων. Και
και αφού τους εξήγησε, τους είπε «Και στο τέλος ήρθαν οι δούλοι και είπαν, εσύ καλό σπόρο δεν έσπειρε στο χωράφι σου?» «Ναι, καλό σπόρο έσπειρα». «Πόθεν», λέει, «τα ζυζάνια?» Άνθρωπος εχθρός, ο διάβολος. Ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, το τονίζω αυτό γιατί είναι όλο το μυστικό, έσπειρε ζυζάνια. Και δεν τα κατάλαβαν αμέσως ότι ήταν ζυζάνια. Γιατί άρχισαν να μεγαλώνουν μαζί με το στάρι. Μαζί με το λόγο του Θεού, να και ο λόγος του διαβόλου. Μαζί με την αγάπη για αυτούς τους αδελφούς, να και η στενοχώρια για εκείνους τους αδελφούς ή για μερικούς ή για έναν. Μαζί. Αγαπάω πάρα πολύ τους αδελφούς αυτούς, αλλά με αυτόν δεν μπορώ να τα βρω. Και αυτός γίνεται και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος και αρχίζω και σπύρω σπερμολόγος. Και δεξιά και αριστερά μολύνω και τους άλλους. Και ξαφνικά ζυζάνια ανάμεσα σε στάρια. Και λένε οι δούλοι, να πάμε να τα ξεριζώσουμε τα ζυζάνια. Και ο Κύριος είπε όχι. Γιατί? Γιατί αγαπάει τα στάρια. Αγαπάει τα παιδιά του. Όχι, λέει. Εσύ δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ζυζάνιο από το σπατάρι. Αλλά αν βγάλεις ένα ζυζάνιο, μπορεί να βγάλεις και το στάρι. Και δεν θέλει να χαθεί ούτε ένα παιδί του ο Θεός. Δεν ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί. Αν εγώ ήμουν ζυζάνιο πριν από 25 χρόνια, σήμερα δεν είμαι. Αν έβγαζε τα ζυζάνια πριν από 25 χρόνια, θα με είχε βγάλει και εμένα. Όχι, λέει. Όχι. Άστα να συναυξάνουνε. Και θα έρθει ο καιρός του θερισμού και θα στείλει τους θεριστές. Και όταν θα στείλει τους θεριστές, τους αγγέλους, θα συλλέξουν από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας την ανομία. Και θα τους ρίψουν στην κάμινο του πυρός και εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Υπάρχει δηλαδή τέλος, υπάρχει θερισμός, υπάρχει διαχωρισμός. Σήμερα όμως είναι καιρός ευπρόσδεκτο. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να μετανοήσουμε. Σήμερα να μακροθυμήσουμε. Σήμερα να επιστρέψουμε στο Θεό. Σήμερα να πάμε την καρδιά μας και τη συνείδησή μας στο Χριστό, με το αίμα Του να την καθαρίσει. Αύριο μπορεί να είναι αργά. Κανείς δεν ξέρει το αύριο. Σήμερα να συμφιλειωθούμε. Σήμερα να τακτοποιηθούμε. Τώρα. Τώρα να φτιάξουμε τη σχέση μας με το Θεό. Το αύριο δεν μας ανήκει. Ούτε η επόμενη ώρα μας ανήκει. Το σήμερα μας ανήκει. Τώρα είναι, και μάλιστα όχι το σήμερα. Το λέει ωραία λόγος του Θεού. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα, αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα να καταδικάσουμε κάθε τι που είναι εισήγηση του διαβόλου, για να μετατραπούμε από παιδιά του διαβόλου σε παιδιά του Θεού. Τώρα. Γιατί θα έρθει ο θερισμός και τότε θα είναι αργά. Και τότε δεν θα μπορούμε να μετανοήσουμε. Τότε δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε σκέψη. Δεν θα μπορούμε να διορθώσουμε την καρδιά μας. Τότε θα φωνάζουμε, «Κύριε, άνοιξον, άνοιξον εις ημάς». Και ο Θεός θα λέει, «Ποτέ δεν σας εγνώρισα». Γιατί? Γιατί πάντοτε ήσασταν παιδιά του διαβόλου, αφού φιλοξενούσατε το σπέρμα του διαβόλου μέσα σας. Ποτέ δεν ήσασταν δικά μου παιδιά. Μα έχουμε αναγεννηθεί, δεν ήσασταν δικά μου παιδιά. Και πώς φαίνεται αυτό? Πώς εγώ θα καταλάβω τώρα σε τι κατάσταση είμαι? Θα πάω μπροστά στον καθρέφτη που λέγεται Λόγος του Θεού και θα φέρω όλους τους αδερφούς μου μπροστά μου, όλα τα λόγια που έχω πει, και θα στείλω τον Χριστό να τα μαζέψει, όλες τις καταλαγές. Χτες το μάθημα στη Συμμελέτη διαβάζαμε, αδερφοί αγαπητοί, κάτι που θέλω να, αν το βρω, να το διαβάσουμε και μαζί. Να δείτε στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη. Τι είναι αυτό που χαλάει? Είναι στη σελίδα
1074, το δεύτερο κεφάλαιο. Τι είναι αυτό που χαλάει την παρουσία του Θεού? Θα διαβάσω από το πρώτο κεφάλαιο, το 25 εδάφιο πρώτα. «Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα». Και αυτός είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής σε εσάς. Δηλαδή, όλα θα παρέλθουν. Όλα θα παρέλθουν. Μόνο ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Γιατί όμως λέει μόνο ο λόγος του Θεού? Δεν μένει στον αιώνα ο Πατέρας? Δεν μένει η Βασιλεία των Ουρανών? Δεν μένει ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας? Μόνο ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και διατηρεί όλα τα υπόλοιπα. Αν ο λόγος του Θεού δεν μένει μέσα μου, όποιος δεν έχει τη διδαχή του Χριστού, όποιος δεν έχει τον Χριστό, όποιος δεν έχει τον Υιό, ούτε τον Πατέρα έχει. Ούτε το Πνεύμα το Άγιο έχει. Τίποτα δεν έχει. Ο λόγος του Θεού ποιος? Ο Ευαγγελιστής εις εσάς. Είναι αυτός που μένει εις τον αιώνα και με καθιστά παιδί του Θεού. Εάν ο λόγος ο Ευαγγελιστής εμάς δεν μείνει, τότε δεν είμαστε παιδιά Θεού, είμαστε παιδιά του διαβόλου. Τι είναι αυτό που διώχνει το λόγο του Θεού, νεκρώνει, αποδυναμώνει το λόγο του Θεού στη ζωή μας? Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζών, είναι ενεργός, είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα, διέρχεται μέχρι διαιρέσεως πνεύματος και ψυχής, αρμόντε και μυελών, διερευνά τα βάθη της καρδιάς μας. Ο λόγος του Θεού, σαν λόγος του Θεού, ενεργείται στους πιστεύοντας. Τι είναι αυτό που νεκρώνει το λόγο του Θεού στη ζωή μας? Όπως τι είναι αυτό που νεκρώνει το αίμα του Ιησού Χριστού στη ζωή μας και δεν μπορεί να μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, εάν δεν έχουμε κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα αδέλφια μας? Τι είναι αυτό που νεκρώνει το λόγο του Θεού στη ζωή μας? Λέει η Γραφή στο β' κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, ένα εδάφιο. Αυτά νεκρώνουν το λόγο του Θεού. Απορρίψαντες λοιπόν, πρώτον, πάσαν κακίαν. Η κακία νεκρώνει το λόγο του Θεού. Δεν είμαστε παιδιά Θεού, γινόμαστε παιδιά του διαβόλου, χάνονται όλα. Κακία, δόλος, πονηριά, σπερμολόγος, υποκριτής. Άλλα λέει σε μένα, άλλα λέει σε σένα. Άλλα λέει στον άλλον. Είναι ελίσεται, ο χριστιανός δεν ελίσεται, ούτε είναι πολιτικά της. Δόλος, υποκρίσεις, υποκρίνεται. Με βλέπει και χαμογελάει, αλλά μέσα του θυμώνει. Έρχεται στην εκκλησία αλλά δεν είναι στην εκκλησία, γιατί η καρδιά του είναι χαλασμένη. Υποκρίσεις, φθόνους, ζηλεύει. Τι ζηλεύει? Ζηλεύει. Και τέλος, πάσας καταλαλιάς. Όταν καταλαλείς, πέθανε ο λόγος του Θεού για σένα. Και πεθαμένος ο λόγος του Θεού, δεν έχεις τίποτα μέσα σου. Ούτε τον Πατέρα, ούτε τον Παράκλητο, ούτε τη Βασιλεία του Θεού, ούτε τη δικαιοσύνη του Θεού, τίποτα. Άχριστος, παιδί του διαβόλου. Ποια είναι η καταλαλιά? Τα ζυζάνια που σπέρνει ο διάβολος, οι εισηγήσεις του διαβόλου. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, μας προσκαλεί ο Θεός σήμερα να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό. Να πούμε, Κύριε, θέλουμε ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος Σου να είναι ζωντανός μέσα μας. Το λέει η Γραφή, να κατοικεί ο Λόγος του Θεού εν δυνάμει, να είναι ζωντανός ο Λόγος του Θεού μέσα σου. Απορρίψαντες λοιπόν δόλων, καταλαλιά, κακία, φθόνο, υποκρίσεις, τις απορρίψουμε. Και τι να κάνουμε? Για ακούτε τι λέει. Και να ζητήσουμε, να το βρω πάλι, πάλι δεύτερο κεφάλαιο, δύο εδάφιο, από την επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Πέτρου. Εχθές τα λέγαμε αυτά στη συμμελέτη και ήταν μία ίσως η ωραιότερη μέρα συμμελέτης που έχω ζήσει στην Εκκλησία. Επιποθήσατε λοιπόν ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδωλο γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού
επειδή εγεύθητε ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Επειδή γευθήκατε ότι αγαθός είναι ο Χριστός, τώρα ποθήσατε το λογικό άδωλο γάλα που είναι ο Λόγος του Θεού για να αυξηθείτε δι' αυτού. Γιατί δεν μπορείτε να αυξηθείτε. Αλλά τι θα κάνετε, θα μικραίνετε. Θα μικραίνετε, θα μικραίνετε, θα μικραίνετε και θα εξαφανιστείτε. Σαν πνευματική υπόσταση, σαν πνευματική ζωή. Μην αφήσουμε, αδέλφια μου, στο διάβολο κοιμόμενη να σπηρίζει ζάνια. Ποτέ. Μην αφήσεις. Θα το κάνει. Κατ' επανάληψη, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Μην τον αφήνουμε όμως. Αλλά στο όνομα του Χριστού, επικαλούμενοι το αίμα του Χριστού, να απορρίπτουμε. Γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε παιδιά του Θεού. Παιδιά του Μεγάλου Βασιλιά. Κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αγαπάμε τους αδελφούς μας και στα μεγάλα τους λάθη. Αγαπάμε τους αδελφούς μας ενθέρμος, εκαθαράς καρδίας, με συνείδηση αγαθή, πίστη ανυπόκριτη. Τους αγαπάω, Κύριε. Τους αγαπάω. Και δεν με νοιάζει αν με αγαπάνε. Ξέρω ότι με αγαπάνε. Αλλά εκείνο που με νοιάζει είναι ότι εγώ τους αγαπάω. Γι' αυτό θέλω να έχω κοινωνία μαζί τους. Δεν θέλω να απομονώνομαι. Δεν μπορώ να κάνω παρέα τώρα με αυτούς. Όχι. Τους αγαπάω και θέλω να έχω κοινωνία μαζί τους, ώστε το αίμα του Χριστού να με καθαρίζει από όλες μου τις αμαρτίες. Τους αγαπάω. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Τους αγαπάω, σας αγαπάω. Όλους. Με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν, Κυρία μου. Να ψάλουμε.